Το θέμα. Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της ταμιακής υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές αναλλαγές του Δήμου με τις τράπεζες. Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας ενημερώνω ότι για την καλύτερη και απλούστερη διαδικασία της αναλλαγής του Δήμου με τις τράπεζες που συνεργαζόμαστε, απαιτείται απόφαση Δημάρχου για την εξουσιοδότηση δύο υπαλλήλων της ταμιακής υπηρεσίας για τις ηλεκτρονικές αναλλαγές του Δήμου μας, όπως κοινή λογαριασμών, εντολές, μεταφοράς χρημάτων, προμηθευτών κτλ. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση γύρω πάνω και εργασίας. Προτείνονται υπάλληλοι η κυρία Παπά και η κυρία Δόσκορης. Σας παρακαλώ, το σώμα. Ομόφωνα, ευχαριστώ πολύ. Θέμα 2. Παράταση της σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΣΟΛ ανώνυμης εταιρείας περί ανάθεσης της διενέργειας σε καθάριση ΔΚΕΠΑΤ. Προτείνεται μια παράταση της σύμβασης για 4 μήνες έναντι του συμβατικού τμήματος 6.314 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενο και το ΦΠΑ. Και θα γίνει αναμόρφωση προϋπολογισμού για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Παρακαλώ. Κύριε Ζώτης. Με την ευκαιρία αυτή της παράτασης, θα ήθελα να πω, κύριε Δήμαρχε, δύο λόγια για τα παιδιά της ΔΚΕΠΑΤ. Ξέρω ότι ήρθατε σε μια συνάντηση για τα χρήματα που οφείλει ο Δήμος. Ελπιστώ να τελειώσει γρήγορα αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά, οι εργαζόμενοι της ΔΚΕΠΑΤ, να διευκολυνθούν. Είναι μεγάλο το διάστημα που έχουν μείνει απειρωτοί και οφείλουμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η αντιπολίτευση και η παράταξη του Γιώργου Τουγκιόνη ουδέποτε έχει φέρει αντίρρηση σε θέμα που έχει να κάνει με τα λεφτά της ΔΚΕΠΑΤ. Και το λέω αυτό γιατί ακούγονται και μεταφέρονται διάφορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Ράτη. Ο κύριος Σημακόπουλος. Εγώ έχω μια απορία. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να είχε τελειώσει αυτή η εκαθάριση? Έχω απορία. Και θέλω να πω και κάτι εδώ πέρα. Εγώ τουλάχιστον τοποθετούμε λευκό εδώ πέρα. Παράλληλα, λόγω του ότι έχω κάποια επίγουσα δουλειά, αποχωρώ τώρα και δεν ξέρω αν μπορεί να επανέλθω αν σας προλάβω. Θέλω να πάω και κάπου για μια επίγουσα δουλειά για καμιά ώρα. Ευχαριστώ. Ρωτήσει ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Σημαγούλε. Κάτι ρωτήσει στο θέμα της παράτασης. Αυτό είναι. Γιατί έγινε η παράταση. Γιατί γίνεται η παράταση. Δεν είναι απόφαση δική μας του Δήμου ότι εμείς ζητούμε από τον εκαθαριστή την παράταση αυτή. Αν δείτε στο φάκελο υπάρχει ένα έγγραφο έτοιμα από την ΣΟΛ και από τον κύριο καθαριστή, ο οποίος ζητάει, είχε μια σύμβαση ενός έτους και ζήτησε άλλο ενός έτους. Και εμείς είπαμε να το κάνουμε 4 μήνες και το δούμε. Δηλαδή η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι δεν το προσδιορίζουμε εμείς ως Δήμος, είναι απέτηση του διαχειριστού και καθαριστή να ζητήσει περισσότερο χρόνο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τώρα εντάξει έχουμε και εκλογές και μπορεί να λέμε ότι οι παρατάξεις λέγανε για την ΔΚΕΠΑΤ και ό,τι κάνανε. Θέλω να σας πω ότι εμείς από το 2011 όταν μιλάμε αυτή την ιστορία, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν πραγματικά και το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι της ΔΚΕΠΑΤ και εδώ οι εκπρόσωποι τους, έτσι ώστε να μπορεί να λυθεί αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο ήρθε από το παρελθόν, έτσι όπως ήρθε, να μην επεκταθούμε κύριε Πρόεδρε περισσότερο στο θέμα αυτό. Σήμερα, χθες μάλλον ήρθε η έκθεση του εκαθαριστή, την έκανα γνωστή στους εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΚΕΠΑΤ και από εκεί και πέρα θα δούμε τη διαδικασία που θα προκύψει μετά από αυτή την εξέλιξη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η καθάριση, είναι βέβαιο. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα και στο εργασιακό ζήτημα, γι' αυτό και έχουμε θέσει ειδικό εργατολόγο δικηγόρο προκειμένου να νομοδοτήσει και να συνδράμει το ρόλο του εκαθαριστή για το θέμα το εργασιακό, το οποίο γνωρίζετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και έτσι όπως εδόθη από τον εκαθαριστή, σημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, το οποίο θα έρθει βεβαίως και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου η διαδικασία αυτή να προχωρήσει. Κύριε Σημαγόπουλος, να συμπληρώσω. Εδώ μου μυρίζεται ομοιρία των εργαζομένων.
Λυπάμαι, το θέμα με βρίσκει απροετοίμαστο εντελώς βέβαια, αλλά εδώ μου μυρίζονται κάποια πράγματα. Ομοιρία, δηλαδή έχει κλείσει δεκεπάλ από το 11, δεν έχει κλείσει αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί δεν έχει. Είναι δυνατόν 3 χρόνια μετά να μην έχουμε φτάσει στην εκαθάριση? Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Οι εργαζόμενοι πάντως έχουν τα όποια δίκαια για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Στο σημείο αυτό αποχωρώ. Γεια σας. Ψηφοφορία. Δεν ψηφίζετε λεπτό πριν αποχωρήσετε. Κύριε Σημαγόπουλο, δεν ψηφίζετε. Κατά πλειοψηφία με ψηφόδους του κύριου Σημαγόπουλου. Θέμα 3. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Θα παρακαλούσα τον κύριο Κυκοφρίδη να πάρει τον λόγο. Κύριε Σταμάτης, θα ζητούσα από τον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας να μας μιλήσει για την αναγκαιότητα αυτής της αναμόρφωσης. Θα θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο προϋπολογισμός ετοιμάστηκε τον Αύγουστο. Είναι λογικό να υπάρχουν πράγματα που πρέπει να επανακαθοριστούν. Και μιλάω για τον Αύγουστο, υπολογίσαμε 4 μήνες νωρίτερα τι ΠΟΕ θα έχουμε και τι ταμιακά υπόλοιπα. Και έρχομαι σήμερα να διορθώσουμε αυτές τις αστοχίες. Συν το γεγονός των ταμιακών προβλημάτων που μας προέκυψαν από τη μη πληρωμή, από τη μη εισρωή πραγματικού χρήματος στο Δήμο, από τις υποχρεώσεις της Κλαβοτέλ, από τον Ιούνιο και μετά. Έχουμε πληρωθεί, ο Δήμος έχει πάρει λεφτά από την Κλαβοτέλ μέχρι και τον Ιούνιο. Από εκεί και πέρα, ποσά της τάξης 110, 120, 150 χιλιάδες ανά μήνα, δεν εισπράχθηκαν ποτέ. Καλυπτόμενοι πίσω από το προσφυγή για το 160 στο διοικητικό πρωτοδικείο Κόρινθου. Συν αυτό που την εξέλιξη σα ανέφερα νωρίτερα στο πρώην υπηρεσία, αν θέλετε. Κύριε Σταμάτη. Λόγω τον κύριο Σταμάτη, ερώτηση. Καλησπέρα, καθημερινά. Όπω σα είπε και ο αντίμαχο των οικονομικών, τον προπολογισμό φέτο τον συντάξαμε στα Συντάξαμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να είχαν προϋπολογιστεί και να μην είχαν απολογιστικά στοιχεία για τα ΠΟΕ, τα τιμολόγια δηλαδή του 2013 που θα πληρωθούν στο 2014. Δεν είχαμε ακριβώς το χρηματικό υπόλοιπο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν κάποια κενά εκεί πέρα. Δηλαδή, ενώ είχαμε υπολογίσει ότι τα απλήρωτα τιμολόγια, τα ΠΟΕ που λέμε από το 2013 στο 2014 θα ήταν στις τάξεις του 1,5 εκατομμυρίου, ήταν απολογιστικά ήρθαν και στάθηκαν στο 1.720.000. Το ταμιακό υπόλοιπο, το χρηματικό υπόλοιπο του έτους, ενώ το είχαμε υπολογίσει στο 2.200, πραγματικά ήρθε στο 1.550, από εκεί πάλι έχουμε ένα κενό. Θα συμπληρώσω μόνο το 1.500, αν είχαν εισπραχθεί τα χρήματα από το καζίνο, θα ήταν 2.300 και 3.400. Μόνο και μόνο από εκεί είχαμε μεγάλο. Αυτό το ποσό που λέει ο αντιδήμαρχος τώρα ήταν 550.000. 530 τώρα στο περίπου τόσο. Με αποτέλεσμα να είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να έρθουμε να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό και να τον ισοσχελίσουμε βασικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τα έσοδά μας και τα έξοδά μας κατά 834.000. Εμείς εισηγηθήκαμε στην Οικονομική Υπηρεσία, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή που πρέπει να κάνει την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να καλύψουμε αυτό το ποσό, τη μείωση ορισμένων κωδικών, ένας εκ των οποίων ήταν το να καταργηθεί το έργο για την κατασκευή αποδυτηρίων και γήπεδο στην παραχώρα προϋπολογισμού 220.000. Όχι προϋπολογισμού, γεγραμμένης πίσω 220.000. Αυτό από τεχνικής και από τεχνικής άποψης ήταν το πλέον δόκιμο, με την έννοια ότι το έργο αυτό κοστίζει πολύ περισσότερο από 220.000. Βέβαια, είχαμε δεσμευτεί αν τα πράγματα ήταν καλά οικονομικά το υπόλοιπο να καλυφθεί στον προϋπολογισμό του 2014, του 2015. Και από τεχνικής άποψης όμως είναι ένα έργο που άμα ξεκινήσει, καλό είναι, από ό,τι ήταν και η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας,
να ολοκληρωθεί μέσα στο 2014. Δηλαδή δεν είναι και έργο που τραβάει. Τέλος πάντων, αυτό εισηγηθήκαμε στην Οικονομική Επιτροπή και αυτό η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται με σχετική αποφασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμών. Πέραν αυτό, έχουμε φέρει για την αναμόρφωση και ορισμένους κωδικούς ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Που είναι για τη λειτουργία για την έρευνα λειτουργία της μισθοδοσίας μας κτλ. Περικόπτεται και μια σειρά από άλλες εταιρείες. Ναι, αλλά περικόπτεται και το βασικό είπα για το γήπεδο της. Στα 800.000-200.000 ευρώ. Λοιπόν, από τα 800.000 πρέπει να μειώσουμε τα 220.000. Εμείς προτείναμε να είναι το γήπεδο της Βεραχώρας. Από τη ρύθμιση των οφειλών του προστίμου που έχει καταβληθεί στο Δήμο μας λόγω της απόφασης ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου για τον βιολογικό καταρρισμό των Αγίων Θεοδόρων, όταν συντάσσαμε τον προϋπολογισμό δεν είχε γίνει η ρύθμιση, με αποτέλεσμα τώρα που έχει γίνει η ρύθμιση να έχουμε από εκεί ένα όφελος 560.000, δηλαδή είχαμε προϋπολογίσει 1.000.000 για απόδοση οφειλών του Δήμου υπέρ ελληνικού δημοσίου, τελικά δεν χρειάζεται τόσο, χρειάζονται 447.000, από εκεί έχουμε ένα όφελος 562.000 και άλλα που έχουμε εισηγηθεί για μείωση, άλλη κωδική που έχουμε εισηγηθεί για μείωση, ήταν οι τακτικές επιχορηγήσεις των δύο νομικών μας προσώπων δημοσίου δικαίου από 100 και 100.000 στις Βέλγιες και την Προμηθέα, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την Οικονομική Επιτροπή για τον λόγο ότι ήθελε προαπαιτείται και απόφαση σχετική του Δημοτικού Συμβουλίου για αλλαγή των συστατικών της πράξεων. Θα είχαμε ένα όφελος από εκεί της τάξης των 200.000. Επίσης, αναφέρω μειώσεις των κωδικών των επιχορηγήσεων στους αθλητικούς συλλόγους και σωματεία και σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία από 40.000 να πάνε στα 20 και από 30.000 στα 15.000 αντίστοιχα. Συντήρηση πλατιών και κοινοχρήσεων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρης και τη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδόρων να μειωθούν κατά 10.000, είχαμε προτείνει. Κάτι μελέτες πολεοδόμησης επίσης που μπορεί να μην χρειαστούν στο 2013 έχουμε μειώσει κωδικούς ή έχουμε εξαλείψει ή τους έχουμε εξαλείψει τελείως προκειμένου να επιτύχουμε αυτή την ισοσκέληση και αυτό που προτείναμε εμείς στην Οικονομική Επιτροπή δημιουργούσε αποθεματικό το μείον από τις 520.000 στις 309.000. Εμείς θεωρούμε ότι αποθεματικό κεφάλαιο πρέπει να υπάρχει γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις στο Δήμο που θα έρθουν, θα οριμάσουν ας πούμε και πρέπει να υπάρχει αποθεματικό. Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δηλαδή μη μειώνοντας τις στατικές πράξεις των δύο νομικών προσώπων κατά 100.000 και καταργώντας το έργο της κατασκευής του γηπέδου στην Περαχώρα, το αποθεματικό αναφέρω ότι έρχεται στις 94.500. Είναι πολύ μικρό για το Δήμο μας, απλώς το αναφέρω. Δηλαδή κάτι να μας τύχει, δεν θα μπορούμε να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό. Κάτι να μας τύχει, οτιδήποτε να μας τύχει. Αναφέρω ας πούμε ότι έχει βγει διαταγή πληρωμής σε βάρος του Δήμου από κληρονόμους Κανάκη. Είναι, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, στη θέση Πευκάκη ή Λουτρά ή Γαϊδουρολάτη επί της οδού Λουτρακή Περαχώρας. Προφανώς είναι στους καταράκτες και αυτό, για 500.000 ευρώ, το οποίο αυτό ρημάζει. Έχουμε κάνει εμείς ανακοπές και ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά φαντάζομαι ότι μέσα στον χρόνο θα μας γίνει κατάσχεση στο λογαριασμό όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε εκεί θα πρέπει να έρθουμε να το τακτοποιήσουμε αυτό. 500.000 από αυτές τις συνθήκες να βρούμε είναι εξαιρετικά δύσκολο. Να βρούμε και λογιστικά, προϋπολογιστικά δηλαδή και ταμιακά με πραγματικό χρήμα λόγω της στοικίας που υπάρχει από την ίσπραξη του 2% από το καζίνο. Αυτά είχα να πω. Εν τω μεταξύ, αν δεν γίνει ισοσκέληση του, και αυτό είναι επισημάνω επίσης, αν δεν πετύχουμε ισοσκέληση που είμαστε υποχρεωμένοι το Δημοτικό Συμβούλιο να την κάνει αυτή, του προϋπολογισμού μας, το παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών που βλέπει τα στοιχεία μας, θα λάβει μέτρα. Το παρατηρητήριο ήδη έχει δει από τα στοιχεία που ανεβάσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, το βλέπει το άνοιγμα αυτό,
Βλέπω ότι δεν είμαστε στοχευμένοι και αν αυτό δεν το επιτύχουμε μέχρι τον Ιούνιο, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, λέει ας πούμε ότι ο ΤΑΙ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Αυτό προβλέπει ότι ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, του Παρατηρητηρίου, θα επιβλέπει την οικονομική λειτουργία του ΤΑ, θα επιβάλλει άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται με νομοθεσίες ασφάλισης μέχρι να απαιτήσουν το ΤΑ και τη αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή κατά σχετήρια στου μεγάλου οφειλέτε, πάνω από 200 ευρώ και στου μεγάλου, αναστολή προσλήψεων, επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού, πρόσβαση στο λογαριασμό εξυγίανση και αλληλεγγύη αυτοδιοίκηση του άρθρου 263, υπόλοιπο το οποίο δεν τίθεται αποκλειστικά για την χρηματοδότηση προγράμματο εξυγίανση, αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρου, τέλη δικαιώματα και εισφορέ, αύξηση των ανώτατων συνδεστών επιβολή του τέλου ακίνητη περιουσία μέχρι και 3 τη κοιλή. Τώρα ενδεικτικά το ΤΑ που πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού τη ΔΕΗ είναι 0,3 τη κοιλή. Θα πάει στο 3 τη κοιλή. Έκανα έναν υπολογισμό για μια επαγγελματική στέγη που έτυχε να είχα εκείνη, να μου είχε έρθει ένα λογαριασμό δηλαδή προσωπικά για ένα κίνητο στου Αγίου Οδόρου. Από 27 ευρώ το χρόνο το τέλο ακίνητη περιουσία, άμα πάει στο 3 τη κοιλή, πήγαινε στο 176. Δεν θυμάμαι, τον έχω τον υπολογισμό εδώ πέρα. Μπαίνουμε σε έλεγχο δηλαδή που. Μπαίνουμε σε ανθρώπου που δεν θέλουν να σκεφτούν. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Βεβαίω. Εσεί έχετε αφαιρέσει το ποσό για το γήπεδο τη Παραχώρα, 220.000 ευρώ. Εμεί προτείναμε να καταργηθεί το γήπεδο τη Παραχώρα. Δημοπράτη δεν έχω γίνει όμω. Ορίστε. Έγινε δημοπράτη. Λέω ότι προτείνει τότε που το. Ναι. Και δεν περάσει και δημοτικό συμβούλιο να υπάρχει μια ανοιχτή απόφαση για να προχωρήσει τη δημοπράτηση. Μπορούμε τώρα να αφαιρέσουμε τα χρήματα αυτά στον υπολογισμό. Δεν είπε το κυβερνήτη. Να απαντήσω εγώ. Παρακαλώ τώρα. Η οικονομική υπηρεσία εισηγήθηκε αυτό στην Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή το συγκεκριμένο το δέχτηκε. Βέβαια, ήταν προγραμματισμένο τότε προτού την ημερομηνία τη δημοκράτηση του έργου ότι θα είχε γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξέραμε ακριβώ τι θα είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο επί αυτού του θέματο. Αλλά αυτή η αναμόρφωση, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που είχε αυτό το θέμα, έχει αναμορφωθεί, έχει αναβληθεί αρκετέ φορέ και δεν τα πετύχαμε αυτά τα πράγματα. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην την κατακυρώσουμε την δημοπρασία αν αποφασιστεί αυτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Για ακυρώνηση. Άλλος Δημοτικός Συμβούλιος. Μιλήσατε και για μείωση στις αποδοχές των αθλητικών συλλόγων, σε επιχορηγήσεις των αθλητικών συλλόγων. Μιλήσαμε, ναι. Πώς είναι το ποσό το συνολικό, γιατί δεν το... Το 1,5% δηλαδή είχαμε προϋπολογίσει. Το 1,5% του προϋπολογισμού. Δεν άκουσα, είπε αναφερθεί. Τα ποσά θέλετε κύριε Ράτη, έτσι. Ναι. Το 40 γίνεται το 40 προς αθλητικούς συλλόγους γίνεται 20 και το 30 προς τους πολιτιστικούς συλλόγους 15. 40 είχαμε προϋπολογίσει κουτσουρεμένα πάλι διαμορφώντας τον προϋπολογισμό του 2014 και τώρα αυτό να μειωθεί ακόμα περισσότερο. Κύριε Δέδες Γιώργος, μη ζητήσω λόγο. Σε περίπτωση που δεν αποφασίσει ο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Ρώθε, σε περίπτωση που δεν αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάργηση του κωδικού για το γήπεδο υπερδεκασίων από ιδρύω στην Πράκορα, υπάρχει εναλλακτική λύση. Έχετε άλλη πρόταση. Πάμε σε αυτό. Πρόεδρε της διαδικασίας, ο Συμβούλιο προσήλθε ο κ. Φίλης Παναγιώτης. Λοιπόν, υπάρχει, δεν το προτείνει η υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία αυτό, κατάργηση της δημοτικής οδοποιίας. Η δημοτική, έχουμε ένα κωδικό για δημοτική οδοποιία, η οποία έρχεται το 2013, έρχεται από το 2012, ναι, το οποίο είχαμε προϋπολογίσει, επειδή υποθέταμε ότι το φθινόπωρο θα υπογραφεί η σύμβαση για αυτό το έργο και ότι θα εκτελεί το δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη, είχαμε προϋπολογίσει για το 2014 61.000. Δεν υπογράφηκε η σύμβαση. Το σημαντικό τίμημα έρχεται στις 161.000. Οπότε, αν καταργήσουμε αυτό, το όφελος που δημιουργείται είναι 61.000 και οι 100.000 που θα χρειαστεί για να ενισχύσουμε το κωδικό προκειμένου να γίνει το έργο.
αν καταργηθεί η δημοτική οδοποιία, ο κωδικός της δημοτικής οδοποιίας και καταργήσουμε και τις συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Τρακύρ και Αγίου Θεοδόρα που δεν το είχαμε βάλει, δίνει 20.000 από εκεί, το αποθεματικό γίνεται 58.000. Έτσι είναι ενδεικτικά που το έχουμε υπολογίσει. Πολύ μικρό, έτσι. Παρακαλώ. Κύριε Ράτης. Ναι, όλοι. Όπως είχα πει και στην Οικονομική Επιτροπή, και κύριε Δέντε, ναι, είχα μειοψηφίσει και είχα κάνει και συγκεκριμένη πρόταση. Κύριε Σεφρότησα. Είχατε κάνει μια ανακοίνωση και είχατε αναφερθεί στο όνομά μου. Ναι, και δεν απαντήσετε με ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται, θα απαντήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν τα Δημοτικά Συμβούλια. Όχι, σε ζωτάω. Μην κάνετε διάλογο. Είχα κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Προτείνω να καταργηθεί η δημοτική οδοποία και η πλατεία Ρετσινιού που είχαμε ψηφίσει στην Οικονομική Επιτροπή πρόσφατα ώστε να συνεχίσει το έργο του λιπέδου της Πραχώρας. Όσο για τις επιχορηγήσεις που ζητάτε να κάνουμε περικοπή στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε λύση ώστε να μην στερήσουμε από τα σωματεία και από τους αθλητικούς λόγους αυτά τα πενιχρά χρήματα που τους δίνουμε κάθε χρόνο. Η πολιτική των απευθείας αναθέσεων έφερε αυτή την κατάσταση. Είσαστε υπεύθυνοι, κύριε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δέντες Γιώργος. Πιθανόν να καταλάβατε όλοι γιατί ρώτησα αν η οικονομική υπηρεσία είχε μια διαφορετική εισήγηση για το θέμα. Και γιατί και εμείς κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο, στο να μην καταργηθεί η κατασκευή των αποδητηρίων και του καινούργιου γήπεδου στην Πραχώρα, αλλά να καταργηθεί κάτι που προσέξτε από πότε έρχεται, από το 2012, να καταργηθεί μια δημοτική οδοποία. Με λίγα λόγια, να καταργηθεί καμιά 150 μέτρα δρόμοι από εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Τη στιγμή που ο κύριος Ζάντης λέει ότι οι απευθείας αναθέσεις μας έφτασαν εδώ που μας έφτασαν. Δεν θα ξεχάσω βέβαια κύριε Ράτη ότι η παράταξη σας το 2010, μόνο το 2010, έστρωσε 2,2 εκατομμύρια ευρώ στην κάθε βουνοκορφή που υπάρχει άσφαλτο. Λοιπόν, εμείς έχουμε τη δύναμη λοιπόν να καταργήσουμε προεκλογικά, δύο μήνες πριν τις εκλογές, αυτή τη δημοτική οδοποιία και αυτή θα είναι η πρότασή μου. Να καταργήσουμε λοιπόν και να αφήσουμε τους δημότες να πατάνε μέσα στις λάσπες για να μπαίνουν μέσα σπίτια τους. Γιατί, για να δώσουμε βάρος σε κάτι άλλο που θα συμφωνήσω αυτή τη στιγμή με τον κύριο Ράτη, είναι ο αθλητισμός. Ένα σχόλιο όμως κύριε Πρόεδρε θέλω να κάνω, όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις. Αυτό το πράγμα το ζητήσαμε το Προεδρείο να αναλυθεί σε μια ειδική συνεδρίαση, όπου εκεί θα ανοίξουν όλα τα χαρτιά. Οι απευθείας αναθέσεις, έτσι όπως τις εννοεί ο κύριος Ράτης, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι απευθείας αναθέσεις είναι μια καθόλου ανώμημη πράξη, γίνεται για μικρά ποσά, η οποία πράξη γινόταν πάντα στο Δήμο. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει στο ύψος των 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια τετραετία, περίπου δηλαδή ούτε ένα εκατομμύριο το χρόνο, τη στιγμή που η ίδια παράταξη κύριο Ράτη, όλη την προηγούμενη τετραετία, είχε κάνει δεκάδες εκατομμύρια απευθείας αναθέσεων. Και ενδεικτικά, κύριε Πρόεδρε, θα σας αναφέρω τις συμβάσεις έργου, παραδείγματος χάρη, της ΔΑΕΤ. Από εκεί λοιπόν που δίναμε 30.000 ευρώ ανάθεση σε ένα δημοσιογράφο για να ενημερώνει τον τοπικό τύπο τι κάνει η Δημοτική Αρχή, 56.000 και κάτι ψηλά σε έναν μηχανολόγο για να μας ελέγχει και να μας επιβλέπει τα μηχανολογικά του υδροαπευτηρίου, τα υποκατασκευή τη στιγμή που υπήρχε μηχανολόγος στην εταιρεία, επί δύο χρόνια 112.000 ευρώ και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τις συμπληρωματικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και στο υδροαπευτήριο Λουτρακίου αλλά και στο όμικρο 54 ακριβώς από πάνω, οι οποίες ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ χωρίς βέβαια να έχει υπάρξει η παραμικρή έκπτωση. Και αυτό πάνω σε έργα όπως είναι το υδροαπευτήριο που δημοπρατήθηκε το 2006 επί κύριου Παύλου με 4% έκπτωση. Τη στιγμή που αυτή η Δημοτική Αρχή δημοπρατεί έργο όπως είναι το καινούριο λύκειο Λουτρακίου, που αμάν έλεος πια, ντροπή θα ξαναπώ,
ο Δήμος Ουτρακίου το 2014, ένα χρόνο πριν την κλοκοπία, να μην υπάρχει ένα λύκειο. Δημοκρατεί λοιπόν αυτό το έργο, το οποίο το πληρώνει ολοκληρωτικά το ΕΣΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης 52,1%. Και απ' την άλλη, μιλάμε για απευθείας αναθέσεις. Μιλάμε για το Όμικρον ΤΑΦ 54 με 5% έκπτωση. 7, συγγνώμη. Μιλάμε για το κολυμπητήριο με 5% έκπτωση. Μα καλά, 6,5%. Δεν εσχύνονται όλοι αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ, παιδί, είμαι και εγώ στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Πώς ήταν. Και αυτά που άκουσα δεν αληθεύουνε. Δεν αληθεύουν. Μάλλον φαντασιώνουν. Πολύ ώρα και δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε. Μέσατε 2.200.000 ευρώ ότι ρίξαν άσφαλτο. Μήπως προσέξατε ότι ήταν πεζοδρόμια, διάνοιξη οδών και πολλά άλλα μαζί. 2.200.000 ευρώ πέσαν σε άσφαλτο. Έπρεπε να είχαμε ρίξει άσφαλτο και το ποτάμι. Και η δημοτική όσο μιλά... που λέμε, έχω τον λόγο. Όσο μιλάτε για την πρώην Τρουτράκη Αρβέλου, την πρώην ΔΑΕΤ, όλες αποφάσεις περνάνε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία δεν γίνονταν κατευθείαν ανάθεση από τον ίδιο τον πρόεδρο. Με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου. Και τα έργα που λέτε εσείς με μικρή μείωση όπως το κολυμπητήριο 5%, αυτά είναι εξειδικευμένα έργα. Είδα εξειδικευμένες μελέτες και είχαμε και από το υπεφορδέα, από το ίδιο το Υπουργείο, χαρτί πώς θα εκτελεστούν και τι παίρνει έχει ρογολάπος. Θα σας πω, πολλά έργα που γίνανε 50% και 48%. Γι' αυτό μην επιλέγετε. Αυτά που σας αρέσουν να πείτε. Και αυτό σας αρέσει από τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα χρόνια και ήταν πολύ κομπρίδα. Δεν θα παρακολουθήσω κανέναν στο να χαϊδέψουμε τα αυτιά σωματείων, παραγόντων, πατριωτών, μη πατριωτών, ό,τι θέλετε. Εδώ στη συζήτηση που κάνουμε σήμερα μιλάμε όχι για πραγματικό χρήμα, μιλάμε για λογιστικό χρήμα. Σήμερα έχουμε έλλειψη λογιστικού χρήματος, όχι πραγματικό. Πραγματικό δεν υπάρχει έτσι αλλιώς. Λεφτά δεν υπάρχουν. Όσο για τις απευθείας αναθέσεις, αυτό που αγνοούνται εδώ πέρα στην αίθουσα πάρα πολύ είναι το εξής. Από το Μάη πέρσι υπάρχει ένα μητρό δημοσίου συμβάσεων στο οποίο καταχωρούνται τα πάντα. Πέρα από τη διάβγεια που δουλεύει από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτή η δημοτική αρχή. Ένα μητρό δημοσίου συμβάσεων το οποίο θεωρεί μη απαραίτητη καν τη δημοσίευση όλων αυτών των προκηρύξεων, γιατί είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων να ενημερώνονται από εκεί, από αυτό το site, από αυτή τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ακούστηκε ένα ποσό εδώ 3.300. Δεν θα παρασυρθώ, το 3.300 είναι μια εφεύρεση προσωπική κάποιων. Καλά θα είναι να κάνουμε μια συζήτηση, να μας πει η αντιπολίτευση μία προς μία τη δαπάνη, να υποχρεωθούν όλοι οι αντιδήμαρχοι να έρθουν εδώ και να εξηγήσουν και αποδεχτείτε ότι θα υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία με δαπάνες προηγούμενων αρχών. Όταν κάποιες, έχω πάρα πολλές υπόψη μου, ενδεικτικά δεν θα πω, δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν θέλω, υπήρξαν δαπάνες οι οποίες κοστολογούνταν άλλες εποχές 35 και 40 χιλιάδες και γίνονται σήμερα με 15. Και δεν είναι μία και δύο, είναι πάρα πολλές. Ας μην παρασυρθούμε όμως από αυτό και βλέξουμε την κουβέντα μας στα αντιπολιτευτικά ή στα παραταξιακά. Το θέμα μας είναι ότι ο Δήμος έχει πρόβλημα στο λογιστικό χρήμα, απαιτείται μία αναμόρφωση για να μην έχουμε επιτροπή, η οποία επιτροπή θα μας οδηγήσει να γίνονται μόνο υποχρεωτικές δαπάνες, θα οδηγήσει απολύσεις προσωπικού, μη προσλήψη εποχικών και χίλια δύο άλλα δεινά. Η εναλλακτική που είπε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας για να κοπεί η δημοτική οδοπία έχει και αυτή την αξία της, όμως εγώ θα επιμείνω σε ένα πράγμα, στεναχωρώντας ακόμα και τον κύριο Δήμαρχο και πάρα πολλούς σε αυτή την αίθουσα. Το πραγματικό χρήμα για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα δεν υφίσταται σήμερα. Πριν από λίγο μιλήσατε για την ΚΕΠΑΘ. Μου έχει κοινοποιηθεί η αντιγραφή, δεν έχω προλάβει να τη διαβάσω. Είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Η πρόθεση να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι είναι λογικό να υπάρχει. Τα χρήματα υπάρχουν. Ας
κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, ας κρατήσουμε το Δήμο όρθιο όπως μπορούμε, γιατί η κοινωνία απαιτεί υπευθυνότητα και όχι ο κορομαχίες. Ευχαριστούμε. Κύριε Στόμ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά ακούμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με κομμένη την ανάσα. Έτσι τουλάχιστον συναισθάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν θα παρασυρθώ σε καμία περίπτωση στην παρελθοντολογία και πώς γινόντουσαν ή γίνονται οι αναθέσεις ή οτιδήποτε άλλο. Θα σταθώ μόνο σε ένα σημείο των λόγων του. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει αποθεματικό, μας είπε ο αρμόδιος της οικονομικής υπηρεσίας. Ένα βήμα πριν την καταστροφή, λέει ο άλλος, ο κύριος Δέρος, ο άλλος αντιδήμαρχος. Και διερωτώ με. Συναισθανόμαστε όλοι. Πρέπει, τουλάχιστον. Τώρα το πώς θα γίνουν οι αναθέσεις και τι θα γίνει, αν αύριο δεν υπάρχει χρήμα για να λειτουργήσει ο Δήμος, έτσι όπως είπε και κουνάμε όλοι το κεφάλι αυτή τη στιγμή ο κύριος αντιδήμαρχος, και άκουσον το ενδεχόμενο απολύσεων υπαλλήλων ή οποιαδήποτε άλλη στάση, ή η επιτροπή, όπως είπε ο κύριος Σταμάτης, τι κάνουμε είναι το ερώτημα. Και ρωτώ, κύριε Σταμάτη, και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ασφαλώς, αυτή η αναμόρφωση που οπωσδήποτε μετά από όλα όσα ακούστηκαν κανείς δεν θα την αρνηθεί, θα λύσει το πρόβλημα? Δηλαδή η αυτό που λέγαμε δημιουργική λογιστική που θα κάνετε για να μην έρθει η Επιτροπή νωρίτερα, πού θα μας φτάσει? Μια πρόβλεψη για τους επόμενους 2-3-5 μήνες ή αν θέλετε το οικονομικό έτος. Υπάρχει τέτοια που να μας διασφαλίζει τη λειτουργία του Δήμου χωρίς αυτά τα δεινά? Ρωτώ εγώ. Είναι ένα ημίμετρο, είναι μια ασπιρινούλα δηλαδή, αυτή που κάνουμε τώρα, και ο ασθενής δεν θα ανακουφιστεί καν, Μαρία μου. Δεν θα ανακουφιστεί καν. Θα βλέπει το τέλος του νωρίτερα. Αυτό εγώ θέλω να ρωτήσω. Μήπως πρέπει ευθέως, με παρησία, να συζητήσουμε άλλα μέτρα ενδεχομένως για τη σωτηρία του Δήμου? Και περιμένω ειλικρινά μια απάντηση. Αν υπάρχουν μέτρα, ή να τα συζητήσουμε ή να μας τα πείτε. Να μην τα αφήνουμε να αιωρούνται ότι μπορεί να γίνει και αυτό, μπορεί να γίνει και το άλλο, μπορεί να έρθει και ο Επίτροπος και η Επιτροπή. Μπορώ να απαντήσω? Όχι, προς το κύριε Δήμαρχε. Ρωτάω τον αρμόδιο να μου πει εάν υπάρχει σχέδιο τέτοιο, εάν έχουν, και το λέω και το γνωρίζουν αυτό καλό πρόβλημα, εάν υπάρχει μια πρόβλεψη τέτοια βάσει των εσόδων, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν, ή αλλιώς ειλικρινά σας μιλάω, να πάμε με πιο αποφασιστική διάθεση να το αντιμετωπίσουμε. Ο κύριος Γλυκοφρίδης. Κύριε Σταμού, κύριε Πρόεδρε, η οικονομική ανάπτυξη αυτού του Δήμου στηρίχθηκε σε αυτό μαγαζί που λέγεται Κασίνο. Το έχω στηλιτεύσει κατ' επανάληψη. Το καζίνο Λουτρακίου, το καζίνο, εισέφερε στο Δήμο ποσά από το 2% της τάξης των 5 εκατομμυρίων με προϋπολογισμούς 15 εκατομμυρίων. Έχω ποσοστή, δεν τα έχω μαζί μου, γιατί τα μπορώ να φέρω ανά πάση στιγμή. Κάλυπτε το 30 με 31% του πραγματικού εκτελεστέντος προϋπολογισμού του Δήμου. Ταυτόχρονα έδινε μερίσματα στη Λουτράκη ΑΕ της τάξης των 3 μέχρι των 8,5 εκατομμυρίων, τα οποία μερίσματα με διάφορους τρόπους μέρος αυτών επέστρεφε για έργα στο Δήμο. Είτε χρηματοδοτούσε νομικά πρόσωπα του Δήμου, είτε χρηματοδοτούσε σχολικές επιτροπές, είτε χίλιους δυο άλλους. Και καλά θα είναι κάποια στιγμή να ενημερωθείτε και τι χρηματοδοτούσε αυτή η Λουτράκη ΑΕ. Και θα θυμίσω στον κύριο Δέδε που ξέχασε νωρίτερα ότι επί προηγούμενη δημοτικής αρχής υπήρχε και μία δεκέλα. Χωρίς άλλο τίποτα. Σταματώ εδώ. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Στάθη, είναι να μην φτάσουμε στην Επιτροπή. Να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
Και συγχωρέστε με για την ειλικρίνειά μου. Για να μην φτάσουμε εκεί. Σε αυτή στηρίχθηκα και εκεί, υποφέρετε και το ξέρετε. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να βαστίξω το Δήμο όρθιο. Γιατί αυτά τα έσοδα από κάπου πρέπει να αναπληρωθούν. Ο Δήμος Λουτρακίου είχε από δικαίωμα εμπορίας νερού έσοδα το 2007 990.000 περίπου, δηλαδή 1 εκατομμύριο. Η Δημοτική Αρχή, η σημερινή, κύριε Στάμου, η σημερινή Δημοτική Αρχή, το 2011 ή 2012, συγχωρέστε με συνολογίες, μείωσε στο μισό το δικαίωμα εμπορίας νερού. Παρ' όλα αυτά, δεν στάθηκε δυνατόν να μείνει ανοιχτή επιχείρηση που εφιαλώνει νερό. Αποτέλεσμα, τα έσοδα από το νερό να είναι 17.000 για το 2013. Η μείωση, καταλαβαίνετε, είναι με γεωμετρική πρόοδο. Η Δημοτική Αρχή, η σημερινή, κλήθηκε να πληρώσει το λογαριασμό από δεκάδες απαλωτριώσεις. Ο Δήμος Λουτρακίου, Περαχώρας, έχει πληρώσει ήδη γύρω στο 1.300 από τις κατασχέσεις, συνεπία όχι, γιατί με λέω αυτό. Συνεπία των αφρόνων, αν θέλετε, τακτικών και πρακτικών στο ζήτημα του βιολογικού των Αγίων Θεοδώρων. Έχει πληρώσει πάνω από 3 εκατομμύρια σε απαλωτριώσεις κατσάβραχων, στα οποία αν αφήσουμε να κατσίξει μια πλευρά δεν περνάει στην άλλη. Έχει πληρώσει 1.300 ευρώ αποζημιώσεις για απαλωτριώσεις. 1.300 ευρώ το μέτρο. Όταν ο ίδιος ο Δήμος εισπράττει για τάσους στο ίδιο κομμάτι 15 ευρώ το μέτρο. Δυστυχώς κληθήκαμε να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και παρόλα αυτά, να έχετε υπόψη σας, κύριε Στάμου, κύριε Πρόεδρε, όταν ανέλαβα τη Δήμαρχο Οικονομικών, ένας εξωτερικός συνεργάτης μου είπε: μέχρι τον Νοέμβριο θα έχετε χρεοκοπήσει. Δεν έχουμε χρεοκοπήσει. Και ούτε θα χρεοκοπήσουμε το Δήμο. Θα κόψουμε ό,τι είναι απαραίτητο και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να βαστίξουμε το Δήμο. Πρόσφατα, πριν δύο μέρες, τρεις, εισπράξαμε 420.000 αποκυλισμένες. Κοιμόμενες δαπάνες που είχαν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακρατικών και Δανείων για απαλωτριώσεις παρελθόντων ετών. Τα ψάξαμε μία-μία για να ψάξουμε το τελευταίο ευρώ να γυρίσει στο Δήμο. Και καταφέραμε και με μια δουλειά 6 μηνών να εισπράξουμε 420.000 και περιμένουμε και άλλα. Αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να βαστίξουμε τα έσοδα όρθια. Έχω έρθει σε σύγκρουση, ο κ. Κακούρος μου θυμίζει ότι έχω έρθει σε σύγκρουση με όλους τους άλλους αντιδημάρχους και τους έχω στερήσει πόρους. Απαραίτητους. Αλλά από αυτά που έχουμε, αυτά δεν κινηθούμε. Συγγνώμη για την υποπή. Μήπως έχει κάποιος ένα αυτοκίνητο, Καπαρονίε, 94-53. Καρακάλιος. Που είπες, να πάρω το κουνί. Α, δες, ευχαριστώ. Προσέδεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Βαλεμπάς. Κάποιος άλλος συνάδελφος, θέλεις λόγο. Κύριε Σταμάτη, να συμπληρώσετε. Όπως είπε και ο αντιδήμαρχος, στα έσοδα το 2% επί το παιχνίδι του καζίνου, δηλαδή το βασικό μας έσοδο, πήγε πορεία νερού. Δεν εισπράττουμε εδώ και κανένα από τον Ιούλιο, από τον Ιούλιο του 2013. Αν κάνουμε την αναμόρφωση, η οποία πρέπει να είναι και πολύ πιο σκληρή από αυτή που έχουμε εισηγηθεί εμείς, παραδείγματος χάρη να καταργήσουμε τη δημοτική οδοποιία, καθώς επίσης και το γήπεδο του Λουτρακίου, το αποθεματικό έρχεται για κάθε 260.258. Που τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μας των υπηρεσιακών παραγόντων δηλαδή, πρέπει να γίνει. Καλύτερα να γίνει αυτό δηλαδή, να έχουμε αποθεματικό 250.000 για πολλούς, και, για πολλούς λόγους, την ΔΚΠΑΤ, την... Να καταργηθούν και τα δύο δηλαδή. Αυτό θα είναι το πιο με τόρμη και προκειμένου. Αφού πάμε να κάνουμε κάτι, γιατί όφελος θα είναι, δηλαδή για οποιαδήποτε, για το Δήμο όλων, για εμάς τους υπαλλήλους και για τους, και για σας που διεκδικείτε την ψήφο, δηλαδή και την διοίκηση του Δήμου για την επόμενη πενταετία. Αν έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, σίγουρα αυτή τη στιγμή ανισοσκέληστη είναι 17 με 20 Δήμοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετατάξεων προσωπικού κτλ. Εμείς
αποκλειστικό, δεν είμαστε αυτού. Από ό,τι συζητάμε με υπηρεσιακού παράγοντε άλλων Δήμων, όλοι οι Δήμοι έχουν ανάλογα. Οι περισσότεροι Δήμοι έχουν τέτοια προβλήματα. Να μην πω όλοι, δηλαδή, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για όλου. Αλλά αν, κύριε Στάμου, μπούμε σε επιτροπή, τουλάχιστον να μην είμαστε στου λίγου. Καταλάβατε, αλλιώς είναι έναν 150-200 να μπούμε το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που θα γίνονται όλες οι δυνατές προσπάθειες, ούτως ώστε αυτό να μην γίνει, αλλά πρέπει να βοηθηθούμε και να τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τις κατάλληλες. Αλλιώς, λέω στη χειρότερη περίπτωση, αλλιώς είναι έναν 250-300 Δήμοι, αλλιώς να είναι 30 και να είμαστε στους 30, άλλη θα είναι η ρύθμιση όταν είναι πολύ περισσότεροι. Όσο πιο σκληρή είναι η αναμόρφωση, γιατί δεν είναι μόνο το λογιστικό, δεν υπάρχει πραγματικό χρήμα. Λογιστικά, ας πούμε, το τακτοποιούμε κάπως. Υπάρχει περίπτωση τώρα στον προϋπολογισμό του 2015 να βρούμε τα υπόλοιπα 150.000 και 170 πόσα έρχεται για να ολοκληρωθεί το γήπεδο της Περαχώρας. Να το πω έτσι. Κάπου 470 πόσο ήρθε η Δημοπρασία. Εκεί γύρω δηλαδή. 2% ήταν 43 με 45 κύριε Ράτη νομίζω. 45. Ήρθε στις 476.000. Έχουμε 220, το έχω σημειώσει. Θέλουμε άλλες 256 για τον προϋπολογισμό του 2015. 15, συγγνώμη, γιατί είπα 14 πριν. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο 256.000 να βρούμε του χρόνου. Το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2013, όταν θα φτιάξουμε τον προϋπολογισμό του 2015, να έχουμε 256.000. Μπορεί να έχουμε υποχρέωση, δεν άκουσα τι είπατε πριν, δεν έχω δει τα χαρτιά, απλώς τα έχω ακούσει, γιατί δίκαι πάθη. Κάτι πρέπει να γίνει πρόβλημα στον προϋπολογισμό του 2015 και αυτά. Έχουμε την δικαστική απόφαση με την υπόθεση Καμάκη 500.000. Όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Πώς θα ρυθμιστούν? Γι' αυτό κανονικά πρέπει να κοπούν και τα δύο. Και η δημοτική. Τέλος πάντων, η γνώμη της υπηρεσίας είναι αυτή. Εσείς βέβαια. Να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε, και κάτι άλλο για τη λέωση του σώματος. Οι ενοποιημένοι, οι δύο χωριστοί Δήμοι, ενοποιημένα τα οικονομικά του στοιχεία για το 2009, είχαμε πάρει από το κράτος με διάφορες μορφές επιχορηγήσεων, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, φόρος πετρελαίου και οτιδήποτε άλλο, γύρω στα 9.900. Οι επιχορηγήσεις, το σύνολο των επιχορηγήσεων για το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων για το έτος 2013 ήταν 2.700. Τα μεγέθη είναι τρομακτικά προς τα κάτω. Και δεν έχει να κάνει με τη Δημοτική Αρχή η τοποθέτηση, όπως το καταλαβαίνετε πολύ καλά, εδώ υπάρχει ένα μνημόνιο, υπάρχει μια... Και με τις απευθείας για να πείτε και αυτό. Αυτό είναι σήμαντο, κύριε Δημαρχέ, κατά την επιτροπή. Το ξέρω, είναι παιδικό πραγματικά. Βρισκόμαστε υπό τη μέγενη του μνημονίου όλοι οι Δήμοι και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Εκτός αυτού υπάρχει μια λογική στην κοινωνία μας και ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι ο κόσμος έχει στραγγιστεί από τα φορολογικά μέτρα. Και καλός ή κακός, ενδεχομένως καλός, σαν τελευταία του αποκούμπη την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι η τελευταία υποχρέωση που θα πληρώσει. Θα πληρώσει πρώτα τη ΔΕΗ, πρώτα την εφορία και μετά θα πληρώσει το Δήμο. Ενδεχομένως αυτή η ρύθμιση που ήταν για ψήφιση, ξέρω να ψηφίστηκε για 100 δόσεις για τις οφειλές, να δώσει μία ανάσα. Γιατί πραγματικά παλεύουμε συνεχώς, θέλουμε το διοικητήρια να μαζέψουμε όσα μπορούμε από τα οφειλόμενα. Τα οποία σας λέω στη συγκεκριμένη στιγμή με στραγγισμένα στις τσέπες όλων των επιχειρηματιών και όλων των πολιτών, είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν. Κύριε Σταμάτη, δεν ξέρω αν έχει τεθεί ποτέ στην υπηρεσία σας τέτοιο ερώτημα. Από όσο ξέρω εγώ, κατά τη συμμετοχή μου σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, νομίζω δεν έχει τεθεί. Αλλά θέλω να μου πείτε κατά πόσο θα ήταν θεμητό σωστό αυτή τη στιγμή. Όλοι ξέρουμε ότι από το 2010 και μετά ο Δήμος δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ. Ούτε μισό ευρώ, όχι ούτε ένα, ούτε ένα ευρώ. Εν αντιθέσει με προηγούμενα χρόνια που ενώ διαχειριζόμασταν χρήματα πάρα πολλά, δανειζόμασταν κιόλας. Και εξυπηρετούνται όλα τα δάνεια. Και εξυπηρετούνται ταυτόχρονα αυτή την τετραετία τελευταία όλα τα δάνεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γλωφίδη. Θα ήθελα να μου πείτε, επειδή τη χάνουν περισσότεροι. Και τη ΔΚΕΠΑΘ. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Σταμάτη, επειδή περισσότεροι από εδώ μέσα είμαστε και επιχειρηματίες και ξέρουμε ότι το να δανείζεσαι δεν είναι πάντα κακό, θα ήθελα να μας πείτε τη γνώμη της υπηρεσίας ή τη δική σας προσωπική, αν θέλετε, στο αν θα μπορούσαν να λυθούν κάποια προβλήματα με χρηματοδότηση από τρίτο. Ή αν αυτό θα επιδείνουν την κατάσταση. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι ένα. Πώς να το πω,
μια τοποθέτηση του ότι ή να προειδεάσω το σώμα ότι κάτι πρόκειται να συμβεί με δάνειο. Έτσι, απλά είναι μια ερώτηση καθαρά προσωπική δική μου. Γιατί, βλέποντας, είχα τονίσει σε αρκετές συνεδριάσεις, βλέποντας τα προβλήματα στο Δήμο από την αρχή όταν αναλάβαμε, είχα προτείνει και στις χαρτιές συναντήσεις να μπορούσε να γίνει κάποιος ορθολογισμός γενικότερα στα χρέη με τη μορφή δανείου, έτσι ώστε και αυτό βέβαια να εξυπηρετώνει μακροχρόνια, αν αυτό μπορούσε να λύσει τα χέρια του Δήμου. Κύριε Σταμάτης. Λοιπόν, υπάρχει ο λογαριασμός εξυγείας και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης, το οποίο βοηθάει, δίνει δάνειο δηλαδή, το Ταμείο Παρακαταθήκων, δίνει δάνειο το Υπουργείο Εσωτερικών, να πω, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς, μάλλον μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Εμείς δεν έχουμε καταφύγει ακόμα εκεί. Το κρατάμε γιατί τώρα. Εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις του παρελθόντων ετών με εξής πόρους, να το τονίσουμε. Προσπαθώντας και ασμένοντας να... Έτσι, μπράβο. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε έστω και αυτόν τον τρόπο δανεισμού. Αυτό ήθελα να ακούσω, κύριε Σαμάτη. Προσπαθούμε να αποφύγουμε και αυτόν τον τρόπο του δανεισμού. Ο κύριο Ζάτης, για τελειώνουμε. Μια τελευταία... Να πω μια τελευταία λέξη. Κύριε Γλυκοφρίδη, ξέρετε, μάλλον καταλαβαίνω την προσπάθεια κάνετε και γνωρίζετε ότι στην Οικονομική Επιτροπή ελάχιστες φορές έχουμε διαφωνήσει. Ο αθλητισμός, κύριε Γλυκοφρίδη, είναι κοινωνικό αγαθό, είναι κοινωνική επένδυση, δεν είναι κοινωνική δαπάνη. Όσοι ασχολούνται με σωματεία, αθλητικά και νομίζω πολύ συμβουλή και με πολιτιστικά σωματεία, ξέρουν τι περνάνε αυτές τις μέρες. Ακριβώς, Γιώργο, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να γνωρίζω και τη θέση του Δήμου, Γιώργο. Δεν το είπα για να γλύψω τα αυτιά κανένας πρόεδρο, αυτό ήθελα να πω. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να προσέξουμε την νεολαία μας και τα παιδιά μας. Αυτό θέλω να τονίσω και να βοηθήσουμε τους παράγοντες για αυτό που είπε ο Γιώργος, γιατί έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είναι κατανοητό, κύριε, είναι κατανοητό, είναι κατανοητή η ανησυχία σας. Έχω παιδιά και εγώ στην Νικρά. Θα ακολουθήσουν και άλλες αναμορφώσεις. Πρέπει να συσχελίσουμε τώρα. Η πίτα μπορεί να ξαναμοιραστεί και θα ξαναμοιραστεί πολλές φορές μέχρι το τέλος της δημοτικής θητείας. Επίσης της ψηφοφορίας. Όχι, θα σας μιλήσω. Ο κύριος Παπαγεωργίου, από τους πολίτες. Περιμένετε, κύριε Παπαγεωργίου. Είστε δίστο λόγο, κύριος Βαλάς. Κύριος Βαλάς. Κύριε Αστροσία. Ψηφοφορία. Όχι. Τοποθέτηση. Α, είπε ψηφο. Ο κύριος Βίλης. Συγχωρέστε με να κάνω λάθος, αλλά άκουσα δύο φορές όσο ώρα είμαι εδώ. Και από εσάς, κύριε Σταμάτη, και από τον κύριο Γλυκοφρίδη. Το θέμα είναι λογιστικό. Είναι έτσι, δεν είναι. Το είπατε δύο φορές. Και πραγματικό. Και ταμιακό. Το ταμιακό ούτως ή άλλως υπάρχει. Λεφτά έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που το πρόβλημα είναι λογιστικό, γιατί κάθομαστε και συζητάμε, δεν κατάλαβα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Είναι λογιστικό το θέμα. Θα κάνουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού και δεν υπάρχει. Γιατί η ύπαρξη είναι υποδικών. Υπάρχουν και έντονες συνέπειες για χίλια δύο πράγματα. Εντάξει, άλλο αυτό είναι το δυναμική υπηρεσία του Δήμου και η οικονομική υπηρεσία. Αλλά από τη στιγμή που το θέμα είναι λογιστικό. Είναι και ταμιακό. Εντάξει, από εκεί ξεκινάει, το ταμιακό ξεκινάει. Αλλά από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το θέμα είναι λογιστικό, τι κάθομαστε και συζητάμε. Άμα δεν το κάνουμε, θα πει το συντομότερο δυνατό, θα βγούμε σε επιτροπή. Κάνουμε τη λογιστική λοιπόν αυτή παρέμβαση και τελειώνει η υπόθεση και μπορούμε να το καθυστερήσουμε ή τουλάχιστον να, με λογιστικό τρόπο να μην πει ο Δήμος εποπτεία. Είναι έτσι, δεν είναι, αλλά έχω καταλάβει δηλαδή, για να ξέρω ότι θα ψηφίσω. Να διευκρινίσω κάτι. Δεν είναι το. Δεν ξέρω πώς το διατύπωσα. Δεν είναι θέμα λογιστικό. Εγώ εννοούσα, είπα ότι ή ήθελα να πω, δεν ξέρω πώς ακριβώς το διατύπωσα, ότι υπάρχει και πρόβλημα λογιστικό, εννοώντας ότι συνήθως και μέχρι και το 2012 το να αναμορφώσουμε λογιστικά ένα προϋπολογισμό, δηλαδή να βρούμε λογιστικά ένα ποσό από έναν κωδικό και να το πάμε σε έναν άλλον, ήταν πράγμα εύκολο. Όμως με τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2014, έτσι πως μας τον έχουν, έτσι με τον τρόπο που τον έχουν κάνει, έχουν μειώσει τους ΚΑΠ, με τον τρόπο που προσδιορίσαν αντικειμενικά τα έσοδά μας βάσει των εισπράξεων του 2012, έχουμε πρόβλημα, ήθελα να πω, και λογιστικά να βρούμε
να ισοσχελίσουμε, να βρούμε κωδικούς για να ισοσχελίσουμε τον προϋπολογισμό. Αυτό εννοούσα, κύριε φίλε, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και λογιστικά, πόσο μάλλον ταμιακά, έτσι. Επειδή ο προϋπολογισμός του 2014 προσέγγιζε σε σχέση με κάθε χρονιά την πραγματικότητα και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αφορά ανελαστικές δαπάνες, γιατί αν θυμάστε ότι ψηφίσαμε προϋπολογισμό, σχολιάστηκε ότι είχαμε μόνο 350 τεχνικό πρόγραμμα. Σε άλλες εποχές, με τα ίδια οικονομικά μεγέθη, με τα ίδια οικονομικά μεγέθη, θα μπορούσε με τις διατάξεις που ίσχυαν τότε να φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός και να έχει 5 εκατομμύρια τεχνικό πρόγραμμα. Σήμερα, ακόμα και οι κατευθύνσεις είναι τόσο περιοριστικές που δεν δίνουν περιθώρια στις υπηρεσίες ελλειμμών. Από τους πολίτες, ο κ. Παπαγεωργίου, ζητήσε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σπανός. Απλά. Κύριε Σπανός. Δεν το πρόεδρε. Πέσε, κύριε Παγγελίου, προχώρησε. Κύριε Σπανός. Εγώ έτσι από αυτά που άκουσα, δε, όχι δεν ήξερα τι συμβαίνει, κατάλαβα πολύ καλά και η νομοθεσία προβλέπει ότι σε λίγο καιρό οι Δήμοι θα αναγκαστούν να επιβάλλουν φορολογία στους πολίτες για να καλύψουν τα κενά. Αυτό προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Από την νομοθεσία. Εκεί πηγαίνουμε. Αυτό δεν θα αποφύγουμε. Όσο λοιπόν, δεν ξέρω αν θα τα αποφύγουμε, μακάρι να αλλάξει το κλίμα και να σιγά σιγά να συνέλθουμε. Αλλά το κλίμα δεν φαίνεται να αλλάζει. Γιατί αν και με το καζίνο δεν δηλώσει η ιστορία, η βασιλτώση γρήγορα, να μπει σε μια σειρά να ξέρουμε ότι παίρνουμε 5 δεκάρες ή όχι, το πρόβλημα θα μεγαλώσει. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αντιληφθούν σε αυτήν την αίθουσα, οι δημοτικοί συμβουλοί και όλοι οι υποψήφοι αύριο δήμαρχοι, ότι η υποχρεωσιολογία, ο τρόπος του παρελθόντος στους πολίτες πρέπει να εκλείψει. Και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν και κάποιες ευθύνες για το τι συνέβη σήμερα και τι προηγήθηκε. Όχι τι οι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν τα πράγματα στο παρελθόν έκαναν καμιά άτιμη πράξη, δεν θέλω να πω τέτοιο, δεν προβλέψανε, δεν χειριστήκανε καλά ή σκεφτήκανε υπερβατικά πολυτέλεια στο Λουτράκι και σήμερα ασφίγουν τον ζωνάρι κάθε μέρα. Πάντως κάτι έχει γίνει στο παρελθόν και δεν χρωστάει κανένας ή κάτι της συστημίας του άνθρωπος που στο εξωτερικό, δεν χρωστάνε αυτή τη στιγμή να πληρώσουμε, γιατί το κόστος το πληρώνει η κοινωνία. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, αν ο Δήμος χρεοκοπεί, χρεοκοπούν οι πολίτες του Δήμου. Ταυτοχρόνως. Και πώς χρεοκοπούνε, όταν εγώ επιδιώκω μια δεκάρα δουλειά να γίνει στην Αίσθηνα και δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχει η δεκάρα, την πληρώνει ο πολίτης. Και αν αύριο το πρωί αναγκαστούμε, μας αναγκάσει ο επίτροπος, ο οποίος δεν έχει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει περίπτωση, όσο τώρα, κάποια στιγμή θα έρθει. Μας αναγκάσει να επιβάλλουμε φορολογία στον πολίτη για να πληρώσουμε τα 3 εκατομμύρια τα βράχια, τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από πολύ βαθιά, και κανένας δεν φρόντισε από τα χρόνια εκείνα το καθεστώς αυτό της επέκτασης του σχεδίου πόλης που έγινε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο έγινε κάποια εποχή να τον αναιρέσει με άλλο λόγο, ένα θεωρήσει σχεδίου κατά την άποψη δική μου ή οτιδήποτε άλλο, και πληρώνουμε βράχια όπως λέει που δημοτικά δίκατα να για πάνω, 5 εκατομμυρίων. Και αυτά τα πληρώνουν οι πολίτες τώρα. Εμείς τα πληρώνουμε. Η κάτοικη της αισθημίας παράδειγμα είναι ο οικοδόμο δευτεροβόντος, αλλά εγώ όπως πρώτος της κατοικής αισθημίας πληρώνει οι πολίτες της αισθημίας. Αυτό είναι ο κόστος τώρα. Που επιβλήθηκε δικαστικά με 1.300 ευρώ το μέτρο. Ακούστε, νούμερα. Δεν ξέρω στο Παρίσι, μέσα από τον κέντρο του Παρισιού πόσο έχει το μέτρο. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. 1.300 ευρώ είναι επανατρίωση. Άρα λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον να συνειδητοποιήσουν όλοι, ας αφήσουν την υποσχεσιολογία και οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά τα έκτροπα που έχουν συμβεί εδώ μέσα. Και ειδικά στο τελευταίο συμβούλιο, το οποίο δεν μπορούσα να τα αντέξω πλέον, και να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος και πηγαίνουμε σε εκλογές ήρεμα και ο λαός θα κρίνει. Αυτό θα πω. Κύριε Παπαγεωργίου, κύριε Πρόεδρε, είναι νομίζω η πρώτη φορά που
το τελευταίο διάστημα ακούγεται δυνατά ο ήχος του κινδύνου. Και πλέον είναι ορατό το θέμα. Προσωπικά θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει το κομμάτι αυτό των έολων υποσχέσεων ή προτάσεων κλπ. Και να συζητήσουμε σοβαρά. Για να συζητήσουμε σοβαρά όμως, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Και ενημερωμένοι δεν είμαστε. Οφείλω να σας πω ότι κανένας σχεδιασμός από κανέναν υποψήφιο δεν μπορεί να υπάρξει όταν δεν έχει σαφή γνώση της πραγματικής κατάστασης, της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Και εδώ που τα λέμε, ο μόνος που έχει την εικόνα, την πλήρη εικόνα, είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή, ο κύριος Νικοφρίδης, ο κύριος Σταμάτης. Θέλω να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, και για να είμαστε σοβαροί, δεν μπορούμε να προτείνουμε συνεπώς τίποτα σε κανέναν, διότι απλά δεν γνωρίζουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα το συγκεκριμένο. Δεν είναι μια γνώση για ένα αντικείμενο που μπορεί να το μάθεις μετά ή μπορεί να... Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να γίνει μια ειδική συνεδρίαση κάποια στιγμή, να την προσδιορίσετε εσείς για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι ώστε όλοι, ακόμα και οι υποψήφοι δήμαρχοι τέλος πάντων, να έχουν και να αποκτήσουν μια γνώση. Ενδεχομένως θα είναι πάρα πολύ σημαντική και για τις περαιτέρω αποφάσεις τους. Νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και, εν πάση περιπτώσει, θα σταματήσει εκεί αυτή η παραφιλολογία ότι δήθεν ο στουρνάρας του Δήμου, ο κύριος αντιδήμαρχος, δεν εκταμιεύει τα χρήματα κλπ. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν είναι πλέον, όπως είπε ο κύριος Στάμου, δεν είναι μια δημιουργική λογιστική με την οποία έχουμε απέναντι, αλλά είναι το λογιστικό ισοδύναμο που πρέπει να βρούμε. Και κάθε φορά που θα προκύπτει μια δαπάνη, θα ξαναχόμαστε εδώ για να ξανασυζητήσουμε ακριβώς το λογιστικό ισοδύναμο. Και κάποια στιγμή, κωδικοί που έχουμε ανάγκη κατά προτεραιότητα, δεν θα μπορούμε πια να τους υπηρετήσουμε. Και ούτε καν αυτό που λέγαμε παλιά στα οικονομικά ή αρχή της μηδενικής βάσης, ούτε και αυτό θα μας σώσει. Γιατί εδώ που φτάσαμε, δυστυχώς τα πράγματα είναι έκτακτα και οι έκτακτες ώρες θέλουν έκτακτα μέτρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια κουβέντα μόνο. Ο κύριος Νικοφρίδης. Αφορά τόσο τον κύριο Παπαγεωργίου, όσο και οποιοδήποτε άλλο, είτε υποψήφιο αρχηγό είτε δημοτικό σύμβουλο. Κατά καιρούς έχουν ζητηθεί από τον κύριο Παύλο και από άλλους στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία. Η εντολή που έχει η οικονομική υπηρεσία είναι να δίνει τα πάντα σε όποιον να ζητήσει. Η οικονομική πολιτική που ασκεί ο Δήμος τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι συνεχής και συνεπής. Και διαφανής. Πιστέψτε με, αν δεν είχαμε ακολουθήσει, δεν ήμασταν αγκρατείς, δεν ήμασταν σοβαροί, ο Δήμος δεν θα είχε χρεοκοπήσει από το 2011. Και ούτε θα χρεοκοπήσει στα χέρια μας. Θα κάνουμε τα πάντα, ο Δήμος να μένει όρθιος. Κύριε Ζώδη Δημήτρη. Ακούγοντας τους προλαλήσαντες, πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή τους. Άνθρωποι και που σήμερα διεκδικούν, να μαθαίνετε, και το θόκο.